Να συγχαρώ την 7η ΕΜΑΚ για την ετοιμότητα που έδειξε. Το σημερινό περιστατικό, ξέρετε, είναι ένα από τα πιο σπάνια περιστατικά τα οποία μπορούν να συμβούν. Μέχρι το 2003 για χημικά, για αντιμετώπιση χημικών και βιολογικών περιστατικών δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη αντιμετώπισης. Είναι κάτι πάρα πολύ εξειδικευμένο. Θέλω να ενημερώσω τους πολίτες ότι δεν έχει συμβεί κάτι ανάλογο, κάποιο ανάλογο περιστατικό στη χώρα μας, ευτυχώς. Αλλά όπως βλέπετε και η ετοιμότητα της ΕΜΑΚ είναι πάντοτε δυνατή και σίγουρη για να προφυλάξει τους πολίτες. Σύμφωνα επίσης με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, αυτό μετά η αντιμετώπιση του συμβάντος, μετά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, έρχεται στην πολιτική προστασία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και εμείς είμαστε σε μια συνεννόηση, αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχει συμβεί κανένα τέτοιο περιστατικό στη χώρα μας και ευχόμαστε όλοι να μην συμβεί. Από εκεί και πέρα θα συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπε ο Δήμαρχος, ο κύριος Γκλέσσος, για την αναγκαιότητα της ΕΜΑΚ στην περιοχή μας. Και θα πω, επειδή τώρα θα μπούμε και στην θερινή περίοδο, ότι ευτυχώς που η ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος αλλά και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας στην πρόσφατη συνάντηση που είχαμε έδειξε κατανόηση στο να παραμείνει η ΕΜΑΚ εδώ.